Ναι, σίγουρα αυτή η εποχή είναι καταρχάς μια εποχή που υπάρχει μια αυξημένη επίπτωση των λοιμόξεων και κυρίως των υιογενών λοιμόξεων. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, δεν το βλέπουμε για πρώτη φορά, αυτό το ξέρουμε χρόνια όσοι είμαστε στη μάχημη κλινική ιατρική. Ναι. Απλώς στην περίοδο αυτή υπάρχει μια δυναμική του COVID η οποία δεν υπήρξε τον τελευταίο χρόνο σε τέτοιο βαθμό. Έχουμε αυξημένα περιστατικά που δεν μπορούμε να τα καταγράψουμε ακριβώς διότι καταλαβαίνετε ότι η καταγραφή δεν έχει επίσημο χαρακτήρα. Αυτό που ανέφερα για τα αντιϊκά ήταν γιατί είναι ένα αντικειμενικό έβριμα Σωστά. ότι σε μία μέρα έφτασαν να είναι γύρω στις 2.500. Οπότε σκεφτείτε ότι το ανώτερο που βλέπαμε μέσα στο Νοέμβριο ήταν κοντά στα 600 με 700. Και τώρα βλέπουμε κατά μέσο όρο γύρω στα 1.800. Άρα είναι τριπλασιασμός και σε κάποιες μέρες μπορεί να ανεβούν και πάνω από 2.000 οι αιτήσεις και αυτό δείχνει τη δυναμική του ιού στην παρούσα φάση. Μάλιστα. Η κλινική εικόνα των ασθενών ποια είναι, νοσούν βαριά? Μάθαμε ότι τουλάχιστον στις ιώσεις υπάρχει μία έξαρση μεγαλύτερη των προηγούμενων ετών. Μάλλον θα μας την εξηγήσετε ότι είναι απόλυτα λογική αυτή η εξέλιξη. Ναι, νομίζω ότι είναι λογική αυτή. Τώρα, η πλειοψηφία του κόσμου δεν νοσεί σοβαρά. Επίσης, το άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι πλέον για να νοσήσει σοβαρά υγιής, που δεν έχει δηλαδή ηλικιακό όριο ή υποκείμενα νοσήματα από τον COVID, είναι κάτι που δεν το βλέπουμε πλέον. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με το παρελθόν. Θυμηθείτε πριν από 2 χρόνια ότι άνθρωποι νέοι υγιείς νοσούσαν με σοβαρές πνευμονίες από τον COVID. Αυτό είναι το ένα χαρακτηριστικό. Το δεύτερο είναι ότι αυτοί που νοσούν έχουν συγκεκριμένα και κάνουν εξέλιξη της νόσους σε σοβαρή με αναγκαστική την νοσηλεία, έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά είτε που αφορούν την ηλικία είτε που αφορούν τα υποκείμενα νοσήματα. Και εδώ είναι και η ευθύνη των γιατρών ώστε αυτή την ομάδα των ανθρώπων να μπορεί έγκαιρα να χορηγήσουν αντιϊκά ώστε να μην χρειαστεί να μπουν στο νοσοκομείο. Δύο ερωτήματα πρωτού σας αποδεσμεύσω και σας ευχαριστήσω πολύ. Στο κομμάτι της πρόληψης φαντάζομαι ότι υπάρχει οδηγία, ειδικά στις ευπαθείς ομάδες. Είναι δύσκολη περίοδος, χρειάζεται προσοχή, έτσι, χρειάζεται να πάρουμε καθίστε τα μέτρα μας. Νομίζω ότι σε θέματα μέτρων τρία πράγματα πρέπει να προσέχουμε. Το ένα είναι να προστατεύουμε αυτούς τους ανθρώπους που είναι ευάλωτοι είτε ηλικιακά είτε με υποκείμενα νοσήματα και αυτό είναι το πιο σημαντικό διότι αν δείτε τις νοσηλίες που συμβαίνουν αυτό το καιρό λόγω COVID είναι ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι άρα λογικό είναι ότι κάποιοι δεν τους προστάτευσαν όπως έπρεπε. Το δεύτερο φυσικά να προστατεύουν και οι ίδιοι τον εαυτό τους. Δεύτερο είναι για τους γιατρούς η έγκαιρη χορήγηση αντιϊκών για τον COVID και την γρίπη τύπου Α. Υπάρχουν φαρμακευτικές αγωγές δραστικές με υψηλό ποσοστό αποτελεσματικότητας. Και το τρίτο φυσικά είναι για όσους δεν πρόλαβαν να κάνουν το εμβόλιο, δεν είναι χάσιμο χρόνο να πάνε τώρα, διότι είναι και αυτό ένα από τα προληπτικά σημαντικά μέτρα για να μπορεί να βοηθήσουν τους συγκεκριμένους πληθυσμούς για τους οποίους έχει βάλει τις ενδείξεις και η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο με την post-COVID κατάσταση, τι γίνεται με την πορεία των ασθενών που νόσησαν βαριά και τους άφησε κάποια προβλήματα στην υγεία τους? Κοιτάξτε, εκεί πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί θέλουμε πολύ χρόνο για να αποτιμήσουμε. Θα σας πω και ένα νέο που δημοσιεύτηκε σήμερα. Ναι. Αυτό που ακουγόταν επί χρόνια, επί 2 χρόνια, ότι αφήνει πνευμονική ίνωση, δηλαδή καταστρέφει πρακτικά τα πνευμόνια και τις κυψελίδες. Φαίνεται ότι σε σημερινή μελέτη πολύ μεγάλη παρακολούθηση δεν υφίσταται και αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό σημείο ότι πρέπει να έχουμε υπομονή και να κοιτάμε με πολύ προσεκτικό τρόπο τις οποιασδήποτε επιπτώσεις υπάρχουν μετά από τον COVID.